Κεντρική ομιλήτρια σε επιχειρηματικό δείπνο στη Λάρισα είναι σήμερα η τέως Υπουργός και Τομεάρχης Οικονομίας και Ανάπτυξης της Νέας Δημοκρατίας, Ντόρα Πακογιάννη. Νωρίτερα, στις 1 παρατέταρτο το μεσημέρι, η τέως Υπουργός και Τομεάρχης Οικονομίας και Ανάπτυξης Νέας Δημοκρατίας έδωσε συνέντευξη τύπου σε εγκαταστάσεις του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών και αναφέρθηκε στις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις. Όπως ξέρετε, η Νέα Δημοκρατία ξεκινάει μια προσπάθεια να καταθέσει μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση στον ελληνικό λαό για το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Πώς ονειρευόμαστε την ανάπτυξη? Η ανάπτυξη, κυρίες και κύριοι, δεν διατάσσεται και δεν ομοθετείται. Η ανάπτυξη χρειάζεται προϋποθέσεις και χρειάζεται κυρίως μια κυβέρνηση η οποία, όπως ακούσατε και πριν, είναι αποφασισμένη να στηρίξει την ελληνική επιχειρηματικότητα. Για να υπάρξουν θέσεις εργασίας πρέπει να υπάρχουν επιχειρήσεις. Για να υπάρχουν επιχειρήσεις πρέπει ο επιχειρηματίας να έχει κέρδος. Για να μπορέσει να λειτουργήσει μια επιχείρηση σημαίνει ότι η κυβέρνηση, το κράτος, δεν ποινικοποιεί την έννοια της επιχειρηματικότητας και την έννοια του κέρδους. Άρα είμαστε εδώ για να δούμε τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να κάνει μια σοβαρή κυβέρνηση η οποία πιστεύει σε αυτή την κατεύθυνση, έτσι ώστε να ενθαρρύνει επιχειρηματίες να δημιουργήσουν επιχειρήσεις και άρα να προσφέρουν νέες θέσεις εργασίας. Το πρόβλημα της ανάπτυξης δεν θα λυθεί στην Ελλάδα με 3, 4 ή 5 μεγάλες μόνο επενδύσεις. Είναι καλοδεχούμενες, αλλά δεν είναι αυτές οι οποίες θα απαντήσουν στο πρόβλημα της ανεργίας. Και ιδιαίτερα εδώ πέρα, από τη Λάρισα, πρέπει να δούμε τι πραγματικά χρειάζεται ο τομέας της αγροτικής ανάπτυξης, τι σημαίνει να είσαι σύγχρονος αγρότης τη σήμερα ημέρα, πώς μπορούμε να στηρίξουμε τα νέα αυτά παιδιά έτσι ώστε να μείνουν στη γη τους, αλλά με ένα άλλο μοντέλο αγρότη. Όλα αυτά δεν γίνονται με ευχολόγια, γίνονται με σκληρή δουλειά και με πάρα πολύ καλή προετοιμασία. Η εντολή την οποία έχουμε όλα τα στελέχη από τον Κυριάκο το Μητσοτάκη είναι οι προτάσεις που θα κατατεθούν να είναι προτάσεις άμεσα εφαρμόσιμες, γρήγορα υλοποιήσιμες και πάνω απ' όλα να μην έχει πει κανένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας μία κουβέντα παραπάνω από αυτό που πραγματικά αύριο το πρωί μπορεί να κάνει. Η κυρία Μπακογιάννη συναντήθηκε με τη διοίκηση του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, ενώ συνάντηση το απόγευμα είχε με τα κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, καθώς και τα μέλη της Νομαρχιακής Διοικούσης Επιτροπής του κόμματος.